Γκάρδαρη επιχειρεί ένα πολύ όμορφο καλάθι. Ο καλύτερος παίκτης του πύργου, αυτός ο Γκάρδαρης, έχει ωραίο άλμα, έχει ωραίο jump shoot. Έχει βάλει πολλά καλάθια για τον πύργο σήμερα. ΑΕΛ τώρα με το Μακάριο, Κουλούρης. Ζητάει την μπάλα ο Νικολισόπουλος, δεν του τη δίνει. Τελικά επιχειρεί μόνος του το shoot. Μια επιπόλαια επιλογή θα λέγαμε για τα Λαχιανά με τον Κουλούρη. Μπροστά στον ευνηδιασμό, να. Μπροστά πάλι ο με το νούμερο 13. Ο Γκάρδαρης, ο οποίος αστοχεί από ευνοϊκή θέση. Ιακωβάκης προσπαθεί να τρυπήσει. Τελικά κερδίζει φάουλ. Κάποιες εξηγήσεις εκεί που δίνει ο διαιτητής στον Παρασκευόπουλο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει προκύψει. Τελικά έχουμε δύο βολές. Ιακωβάκης είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. Ευστοχή και στη δεύτερη. Παρασκευόπουλος για την ομάδα του πύργου. Παρασκευόπουλος, Παπαζαφύρης, Παρασκευόπουλος, πάλι Παπαζαφύρης, Κουλούρης. Κερδίζει το rebound, σπρώχνει στον Ιακωβάκη, για να δούμε τι έκανε εκεί ο Ιακωβάκης. Του έφυγε η μπάλα από τον έλεγχο και χάθηκε ένα εύκολο lay-up. Ένα όμορφο jump shoot τώρα και εύστοχος ο Παπαζαφύρης για τον πύργο. Δεν νομίζουμε ότι ξεκίνησε πάρα πολύ καλά η ΑΕΛ το δεύτερο ημίχρονο. Ελπίζουμε να μην έχει συνέχεια αυτή η απόδοση. Πετρόπουλος, Μακάριος τώρα, Κουλούρης, Ιακωβάκης. Για να δούμε, Ιακωβάκης, η προσφυλή του συνήθεια. Να επιχειρεί δίζηση, μάχεται εκεί κάτω από το καλάθι, τελικά είναι άστοχος. Διεκδίκηση του rebound, ναι, είναι τζάμπλ. Σωστή απόφαση μεταξύ του Νικολουτσόπουλου και του νούμερου, είναι το νούμερο 2 λεφτά, είναι πριν το νούμερο 11 ο Διαμαντάτος. Μαχητικός πάντα ο Αυγουστής, όπως αποκαλείται από την εξέδρα, ο Νικολουτσόπουλος, γνωστός για τη δύναμή του. Και κερδίζει το rebound, αλλά δεν μπορέσαμε να συγκρατήσουμε την μπάλα. Τώρα ο πύργος βγαίνει με τον Γκάρδαρη μπροστά. Ευτυχώς που είναι άστοχος, Διαμαντάτος στο rebound, δυνατός. Κερδίζει το φάουλ. Κάθετα ήταν τα χέρια του. Ο προπονητής της ΑΕΛ, ο κύριος Δαμιανός, είναι λίγο εκνευρισμένος. Βλέπει ότι η ομάδα δεν πηγαίνει καλά ούτε στην επίθεση ούτε και στην άμυνα. Χάνονται τα rebound. Φορτωνόμαστε με φάουλ. Κάτω από τις αποδοκιμασίες ο Διαμαντάτος είναι εύστοχος. Μακάριος. Μακάριος προσπάθησε να διεισδύσει. Κλείστηκε. Κουλούρης κάνει το ίδιο τώρα. Jump shoot, είναι άστοχος ο Κουλούρης. Ίσως να χρειαζόταν αυτή την ώρα να γίνει μια αλλαγή. Κάνει και το φάουλ εδώ, για να δούμε αν θα τον αλλάξει ο προπονητής των Λεχιανών. Ίσως χρειαστεί να καθίσει λίγο στον πάγκο, να ηρεμήσει, να ακούσει κάποιες εντολές. Παρασκευόπουλος, βήματα, πολύ σωστά βήματα από τον Γκάρδαρη. Μακάριος στο out, Κουλούρης, Μακάριος πάλι. Ιακωβάκης, Μακάριος, Κουλούρης, Μακάριος, Ιακωβάκης, προσπάθησε να περάσει την μπάλα στον Νικολουσόπουλο, δεν μπορέσει, τελικά κέρδισε ο Μακάριος την μπάλα. Μακάριος, πρέπει να τελειώνει ο χρόνος, τώρα η μπάλα στον Πετρόπουλο, προσπαθεί να γυρίσει, δεν μπορεί, Ιακωβάκης Νικολουσόπουλος προσποίησε ένα jump shoot, δύσκολο jump shoot. Τελικά ευστόχησε, μια δύσκολη προσπάθεια του Νικολουτσόπουλου. Παπαζαφύρης, Παρασκευόπουλος, Γκάρδαρης, Γκάρδαρης πάλι γυρίζει, Παπαζαφύρης, Γκάρδαρης. Για να δούμε, στο Παρασκευόπουλο η μπάλα, πάλι ο Γκάρδαρης, πάλι Παρασκευόπουλος. Η μπάλα είναι στο Διαμαντάτο τώρα, προσπαθεί να γυρίσει εκεί, κλείνεται πολύ καλή άμυνα από τους ψηλούς της ΑΕΛ. Αναγκάζεται να κάνει 3 δευτερόλεπτα. Μακάριος.
Χριστάρα, σκίστου στην κολάρα! Κουλούρης τώρα. Πήγε ο Χρήστος ο Κράγκαρης στην ομάδα. Έφυγε ο Ιακωβάκης, Νικολουτσόπουλος. Προσπάθησε να γυρίσει ανορθόδοξα την μπάλα. Βγαίνει ο... στον ευνηδιασμό, βγαίνει με τον Κάρδαρη. Εκεί έγινε ένα λάθος. Έγινε ένα λάθος. Προσπάθησε ο Νικολουτσόπουλος να γυρίσει έτσι άγαρμα την μπάλα στον Πετρόπουλο. Τελικά κέρδισε ο Κάρδαρης και ήταν μια εύκολη υπόθεση για αυτόν το layup. Στην επίθεση τώρα η ΑΕΛ. Πετρόπουλος μάχεται εκεί. Νικολουτσόπουλος, μπάσιμο. Νομίζουμε ότι η ΑΕΛ στην επίθεση κινείται ανορθόδοξα. Ναι, μεν προσπαθεί να διεισδύσει, αλλά οι πάσες οι τελικές δεν είναι σίγουρες. Και έχουμε πολλά λάθη, πουλήματα της μπάλας. Ο Πύργος είναι πιο σίγουρος, θα λέγαμε, στην επίθεση. Διαμαντάτος τώρα, jump shoot. Νικολουτσόπουλος κερδίζει. Jump shoot από τον Παπαζαφύρη, κέρδισε ο Νικολουτσόπουλος και έχουμε και επιθετικό φάουλ. Θετικό φάουλ που έκανε το 15. Ο Νικολουτσόπουλος γίνεται αλλαγή τώρα. Πέρασε ξανά ο Ιακωβάκης στη θέση του. Ένα πιο ευκίνητο σχήμα απέκτησε ΑΕΛ τώρα, πιο γρήγορο. Πάλι ο Ιακωβάκης εκεί, πολλά μπασίματα τον Ιακωβάκη. Δεν θα λέγαμε ότι χρειάζεται κάθε φορά να γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά ίσως η σκοπιμότητα αυτών των ενεργειών να οφείλεται σε οδηγίες του προπονητή, ο οποίος επιχειρεί να φορτώσει με φάουλ με αυτά τα μπασίματα την αντίπαλη ομάδα. Εύστοχος ο Ιακωβάκης. Είναι εύστοχος σήμερα ο Ιακωβάκης στις βολές. Αξιοποιεί κατά τον καλύτερο τρόπο τα φάουλ που κερδίζει. Δεν του έκανε η μπάλα το χατήρι στη δεύτερη βολή. Παρασκευόπουλος για τον Πύργο. Κάρδαρης, Παρασκευόπουλος, Κάρδαρης, Παρασκευόπουλος, Παπαζαφύρης, Παπαζαφύρης επιχειρεί τη διείσδυση, άστοχος σουτ, διαμαντάτος εκεί, Παπαζαφύρης, πάλι σουτ, άστοχος, κερδίζει τελικά ο Πετρόπουλος την μπάλα, Μακάριος, Μακάριος κατεβάζει την μπάλα για την ΑΕΛ. Δεν μπορούμε να βγούμε στον ευνηδιασμό, έχουμε δυσκολία. Μακάριος, Κουλούρης, για να δούμε, για τρεις πόντους. Να λοιπόν ο Κουλούρης επιβεβαιώνει σε αυτή τη φάση τον ρόλο του σουτέρ που έχει στην ομάδα με ένα εύστοχο τρίποντο. Παρασκευόπουλος, μια πολύ ωραία άμυνα από τον Κουλούρη, δεν έχει συνέχεια όμως δυστυχώς. Παπαζαφύρης, ξανά φανταστική άμυνα από την ΑΕΛ. Ιακωβάκης, αυτά είναι τα ξεσπάσματα που έχει η ομάδα των Λοχιονών και φτάνει σε νίκες. Ιακωβάκης έχει κερδίσει βολές. Time out τώρα για την ομάδα των Λεχενών. Μάλλον ο Πύργος το ζήτησε, είναι λογικό αυτό. Πολύ όμορφο το παιχνίδι με εναλλαγές στις φάσεις, γρήγορο, δυνατές διεκδικήσεις κάτω από τα καλάθια, αρκετά φάουλ. Χαρακτηριστικό ενός δυνατού παιχνιδιού, τα πολλά φάουλ. Ο προπονητής δίνει τις ανάλογες οδηγίες. Περισσότερο από τις κινήσεις του βλέπουμε ότι αναφέρονται στο πώς θα πρέπει να γίνουν οι άμυνες. Και σίγουρα στο μπάσκετ αυτό είναι που μετράει στο σύγχρονο μπάσκετ σήμερα. Η καλή άμυνα είναι που θα φέρει την νίκη. Και ενώ παλιά κρατούσε η άποψη ότι πηγαίνω στην επίθεση, βάζω, αρκεί να βάζω καλάθια και ας δέχουμε στην άμυνα, με αποτέλεσμα να έχουμε αγώνες με υψηλό σκορ, αλλά τα αποτελέσματα ήταν αμφισβητούμενα για το ποιος θα πάρει την νίκη. Οι άμυνες όμως στο σύγχρονο μπάσκετ έγιναν πιο δυνατές, χαμηλά τα σκορ, αλλά όταν έχεις καλή άμυνα σιγουρεύεις την νίκη. Ένα μπάσιμο τώρα που έκανε ο Παπαζαφύρης για τον Πύργο, ήταν άστοχος αλλά κέρδισε φάουλ. Εύστοχο στην πρώτη βολή. Εύστοχη και στη δεύτερη. Κράγκαρης απ' έξω για το Μακάριο. Μακάριος, Κράγκαρης, Κουλούρης. Κουλούρης προσποιείται.
Ιακωβάκης ξανά επιχειρεί τον πάσιμο. Πολύ καλά αυτά τα πασίματα, αλλά δεν είναι εύστοχο στην τελική του προσπάθεια. Πολύ ωραία ο πύργος βγαίνει με τον Κάρδαρη. Με μία μπαλιά θα λέγαμε έφτασε στον ευνηδιασμό και από εκεί ο Κάρδαρης εύκολα στο καλάθι. Καλύτερος παίκτης του πύργου είναι ο Κάρδαρης. Μακάριος, Κουλούρης. Κουλούρης πάλι. Επιχειρεί τη διείσδυση. Ένα άτσαλο σουτ, την πέταξε την μπάλα θα λέγαμε. Όμως έχει κερδίσει φάουλ από τον Κάρδαρη. Ιακουβάκης, Κράγκαρης, Μακάριος, βήματα, πολύ σωστά. Βήματα από τον Μακάριο. Παρασκευόπουλος. Παπαζαφύρης, Παρασκευόπουλος, σκέφτεται για τον τρίποντο, δεν το επιχειρεί τελικά. Διαμαντάτος, μια πολύ ωραία κίνηση. Νάστοχος, πολύ ωραία, πολύ δυνατά ο Πετρόπουλος. Το rebound, Μακάριος τώρα σπρώχνει την μπάλα για την ΑΕΛ. Σταματάει όμως, Κράγκαρης επιχειρεί τη διείσδυση. Ίσως να του έγινε φάουλο εκεί, τελικά οι διαιτητές έδωσαν βήματα. Παπαζαφύρης, Παρασκευόπουλος τώρα. Κάρδαρης. Προσποίηση, Κάρδαρης, Παρασκευόπουλος, Παπαζαφύρης. Παπαζαφύρης μάχεται εκεί, Παρασκευόπουλος. Μια ασίστ για τον Γαλάνη, σηκώνεται αυτός, ένα όμορφο καλάθι για τον πύργο. Μακάριος. Ιακωβάκης. Ο Ιακωβάκης εκεί. Νομίζουμε ότι ξέρει ο πύργος πια πώς θα αντιδράσει ο Ιακωβάκης. Ίσως θα έπρεπε λίγο να αλλάξει τον τρόπο του παιχνιδιού του. Συνέχεια όταν παίρνει την μπάλα επιχειρεί διείσδυση. Κράγκαρης, Μακάριος. Κράγκαρης, Δημητρόπουλος. Πολύ ωραία. Γιατί εκεί τι έγινε. Μάλλον επιθετικό φάουλ έδωσαν. Παρασκευόπουλος, Παπαζαφύρης. Ο Κάρδαρης τώρα, πολύ ωραίο jump shoot, άστοχος όμως. Μακάριος βγαίνει γρήγορα μπροστά. Επιχειρεί μόνος του και είναι εύστοχος ο Μακάριος. Είναι εύστοχος, ωραία προσπάθεια από το playmaker των Λοχενών. Παρασκευόπουλος, Παπαζαφύρης. Παρασκευόπουλος. Κάρδαρης, Παρασκευόπουλος, Παπαζαφύρης, jump shoot, κερδίζει το rebound ο Μακάριος, μπάλα στον ευνηδιασμό για τον Ιακωβάκη, ωραίο καλάθι από τον Ιακωβάκη, για την ΑΕΛ, Παρασκευόπουλος, κατεβάζει αργά την μπάλα, Παπαζαφύρης, Παρασκευόπουλος, Κάρδαρης, ο Γαλάνης ζητάει την μπάλα, δεν του τη δίνει, reverse τρίπλα. Ένα θαυμάσιο καλάθι, πολύ όμορφο καλάθι από τον Κάρδαρη. Πολύ καλός παίκτης αυτός ο Κάρδαρης. Μακάριος τώρα, Κουλούρης. Μακάριος, Κράγκαρης, επιχειρεί σου τριών πόντων. Εύστοχος ο Χρήστος ο Κράγκαρης. Δυο πολύ όμορφα καλάθια. Ένα από τον πύργο και ένα από την άλλη. Για να δούμε τώρα. Παρασκευόπουλος. Πολύ όμορφο το παιχνίδι. Παπαζαφύρης. Νάτος πάλι ο Κάρδαρης. Επιχείρησε τώρα μια διείσδυση. Έχασε την μπάλα Μακάριος. Για να δούμε η μπάλα που θα πάει. Κράγκαρης. Μακάριος. Επιχειρεί. Σουτ. Άστοχος. Κερδίζει ο Δημητρόπουλος με τη γνωστή του δύναμη το rebound. Και έχουμε το φάουλ για την ΑΕΛ. Δύο βολές για τον Δημητρόπουλο. Ευστοχή στην πρώτη βολή. Ευστοχή και στη δεύτερη. Όχι. Άστοχος. Κερδίζει όμως ο Ιακωβάκης στο rebound πολύ δυνατά. Κράγκαρης μέσα στη ρακέτα. Κάνει ένα άτσαλο σουτ. Παρασκευόπουλος. Χάνουν την μπάλα όμως. Μακάριος βγαίνει μπροστά. Και πετυχαίνει. Φτάνει εύκολα στο καλάθι. Μια έξυπνη ενέργεια του Μακάριου. Κέρδισε την μπάλα, την έκλεψε. Και έφτασε εύκολα στο καλάθι. Παρασκευόπουλος. Παρασκευόπουλος. Η
μπάλα στον Κάρδαρη. Παρασκευόπουλος επιχειρεί το σουτ. Ένα άσχημο σουτ. Παπαζαφύρης. Διεκδικήσει εκεί Κάρδαρης. Και έχουμε φάουλα από τον Χρήστο Γκράγκαρη. Δεν νομίζουμε ότι έγινε φάουλα εκεί. Προσωπική μας άποψη είναι ότι ο Κάρδαρης σε αυτή τη φάση έκανε βήματα. Τέλος πάντων, οι αποφάσεις των διαιτητών είπαμε δεν αλλάζουν. Κάρδαρης τώρα πάλι. Άλλο ένα καλάθι από τον Κάρδαρη. Αυτός είναι που δημιουργεί τα προβλήματα. Και ακούμε τον κύριο Δαμιανό να φωνάζει στον Πέτρο τον Κουλούρη, γιατί από τη μεριά του γίνονται διεισδύσεις. Κουλούρης τώρα. Όχι, δεν απαντάει. Όμως ο Δημητρόπουλος, όχι λάθος, ο Ιακωβάκης, με συγχωρείτε, ο Ιακωβάκης έρθει το rebound αυτή τη φορά. Έχει δημιουργήσει ο Κάρδαρης σοβαρά προβλήματα στην άμυνα της ΑΕΛ. Ίσως θα έπρεπε να τον παίξουμε λίγο πιο πιεστικά, να μην παίρνει εύκολα την μπάλα. Ο Ιακωβάκης εύστοχος στην πρώτη βολή. Ευστοχή και στη δεύτερη ο Ιακωβάκης. Γαλάνης απ' έξω για τον Παρασκευόπουλο. Κάρδαρης. Παρασκευόπουλος, Κάρδαρης, Παρασκευόπουλος, Παπαζαφύρης. Σουτ τριών πόντων, άστοχο. Κερδίζει την μπάλα ο Δημητρόπουλος, Μακάριος. Μακάριος, Κουλούρης, Μακάριος, Κράγκαρης, Ιακωβάκης. Ιακωβάκης εκεί φτάνει κάτω από το καλάθι, κλείνεται, πετάει την μπάλα τελικά στο Μακάριο. Για να δούμε ο Μακάριος, επιχειρεί το σουτ. Άστοχος ο Μακάριος, τελικά η μπάλα είναι για τον πύργο. Μετά το άστοχο σουτ του Μακάριου. Παρασκευόπουλος. Παπαζαφύρης. Παρολίγο να χαθεί η μπάλα για τον πύργο, τελικά Διαμαντάτος, για να δούμε. Φάουλ που έχει κάνει ο Ιακωβάκης. Η μπάλα είναι πλάγια για τον πύργο με τον Παπαζαφύρη, Παρασκευόπουλος. Παπαζαφύρης. Παπαζαφύρης. Κερδίζει την μπάλα ο Κουλούρης μετά το άστοχο σουτ του Παπαζαφύρη. Τη σπρώχνει μπροστά για τον Ιακωβάκη. Για να δούμε Ιακωβάκης. Κλείνεται εκεί και κόβεται με φάουλ πολύ σωστά από το Διαμαντάτο. Δεν έχουν δίκιο να διαμαρτύρεται η ομάδα του πύργου. Ήταν καθαρό το φάουλ που έκανε ο Διαμαντάτος απάνω στον Ιακωβάκη. Ποιος έχει δικαίωμα για δύο βολές. Εύστοχος ο Ιακωβάκης. Αρκετά εύστοχος σήμερα σε ελεύθερες βολές. Για να δούμε. Άστοχος στη δεύτερη και γίνεται επιθετικό φάουλ από τον Χρήστο τον Γκράγκαρη στο νούμερο 15, στο Γαλάνι. Καθάρα, καθάρα. Παρασκευόπουλος. Μπήκε μια αλλαγή τώρα, μια αλλαγή για τον πύργο. Το νούμερο 5 μπήκε ο Φωτιάδης ο Θόδωρος. Μακάριος. Κουλούρης. Άστοχο σουτ έρμπολ του Κουλούρη, Παρασκευόπουλος, ο Κάρδαρης. Καλή άμυνα από το Μακάριο, δεν τον άφησε να σηκωθεί. Μπήκε ο Φωτιάδης, έχει μπει ο Φωτιάδης λοιπόν στην ομάδα του πύργου με το νούμερο 5 και έχει βγει με το νούμερο 11 ο Διαμαντάτος. Φωτιάδης, Παρασκευόπουλος, Παπαζαφύρης. Παρασκευόπουλος, Παπαζαφύρης. Ο Γαλάνης με κίνηση pivot πετυχαίνει το καλάθι. Έχει περάσει ο Κάρδαρης με στη ρακέτα τώρα και παίζει περιφέρεια ο Φωτιάδης. Κουλούρης. Νικολουτσόπουλος έγινε αλλαγή για τα ταλαχιά. Μια πολύ ωραία πάσα με στη ρακέτα για τον Δημητρόπουλο. Τελικά ο Κουλούρης επιχείρησε το άστοχο σουτ. Φωτιάδης κάνει βήματα. Σωστή απόφαση των διαιτητών. Μπάλα πλάγια για την ΑΕΛ. Μακάριος κατεβάζει όπως πάντα για την ΑΕΛ. Μια προσποίηση στην κορυφή της ρακέτας. Σουτ, ένα φανταστικό rebound από τον Νικολουτσόπουλο. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει όμως την μπάλα. Σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους. Παρασκευόπουλος.
Φωτιάδης, Κάρδαρης, Φωτιάδης, Παρασκευόπουλος, προσποίηση του Παρασκευόπουλου και φάουλ από το Μακάριο. Ας τα μόρα να φωνάξω. Όταν πηγαίνουμε στον πύργο βρίσκαμε τις μανάδες μας. Σε παρακαλώ τώρα. Τα παιδιά στο πρώτο παιχνίδι είχαν πάει στον πύργο και τους έβριζαν τις μανάδες τους. Πώς θα γίνει τώρα? Έτσι είναι. Έτσι. Μα στον πύργο ξέρετε τι συμβαίνει. Τι, επειδή φωνάζουν χοντρέ, χοιρινέ, θα φωνάξουν. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Όσο για τον κύριο εκεί πέρα, να πάει αλλού να μας τα πει ο κύριος, εκεί ο κύριος, που δουλεύει και στα Λεχενά, να πούμε. Μακάριος κατεβάζει την μπάλα για την ΑΕΛ. Νικολουσόπουλος. Μακάριος, Κουλούρης. Κουλούρης επιχειρεί το σουτ. Άστοχος Γαλάνης κερδίζει το rebound. Βγάζει την μπάλα για τον Παρασκευόπουλο. Παρασκευόπουλος assist για τον Κάρδαρη. Για να δούμε ο Κάρδαρης. Ναι, μια ακόμα εύστοχη προσπάθεια για τον πύργο από τον Κάρδαρη. Μακάριος τώρα. Κουλούρης. Νικολουτσόπουλος, για να δούμε ο Νικολουτσόπουλος, επιχειρεί τον πάσιμο. Ένα τυχερό καλάθι από τον Νικολουτσόπουλο. Εδώ του έκανε το χατήρι μπάλα θα λέγαμε. Φωτιάδης, βήματα. Σωστή απόφαση των διαιτητών. Μακάριος πλάγια. Νικολουτσόπουλος και πάλι Μακάριος. Κουλούρης, Μακάριος, Νικολουτσόπουλος. Ο Ιακωβάκης επιχείρησε και τη διείσδυση, του έγινε φάουλ από το νούμερο 12, από τον Παπαζαφύρη. Ιακωβάκης, εύστοχος στην πρώτη προσπάθεια ο Ιακωβάκης. Υψηλά ποσοστά ευστοχίας από τον Ιακωβάκη σήμερα στις ελεύθερες βολές, εύστοχος και στη δεύτερη. Έχει αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τα φάουλ που έχει κερδίσει ο Ιακωβάκης, ευστοχώντας τις βολές. Παπαζαφύρης, Φωτιάδης από τον Παρασκευόπουλο, Παρασκευόπουλος Παπαζαφύρης πάλι. Γαλάνης, jump shoot με πλάτη στο καλάθι, κερδίζει το rebound ο Μακάριος, φάουλ του Φωτιάδη. Μία και μία για την ΑΕΛ. Μακάριος ευστοχή στην πρώτη. Ευστοχή και στη δεύτερη βολή. Παρασκευόπουλος τώρα, Παπαζαφύρης επιχειρεί τη διείσδυση και πετυχαίνει το καλάθι. Μακάριος κατεβάζει την μπάλα αργά, Νικολουτσόπουλος. Μακάριος, Κουλούρης, Πετρόπουλος, Κουλούρης. Αμφισβητούμενη παλιά από τον Πετρόπουλο. Τελικά Νικολουτσόπουλος ένα μπάσιμο προσπαθεί να τρυπήσει, αφήνει άτσαλα την μπάλα όμως. Και έχουμε επιθετικό φάουλ. Έχουμε μια διακοπή στο παιχνίδι. Ρίγκο! Ρίγκο! Έχουμε βολές τώρα από τον Κάρδαρη. Είναι εύστοχος στην πρώτη.
Ένα σφύριγμα από τους διαιτητές. Κάποιος μπήκε νωρίτερα μέσα από την ομάδα του πύργου. Μακάριος τώρα. Ιακωβάκης, Μακάριος. Ιακωβάκης, Μακάριος. Πάλι Ιακωβάκης. Για να δούμε Ιακωβάκης. Ναι. Ναι, 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 είναι εύστοχος. Ένα πολύ όμορφο καλάθι από τον Ιακωβάκη, ο οποίος έχει και αυτό σπουδαία απόδοση σήμερα. Όπως και